Μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας, στο βαθμό λοιπόν που αυτοί οι δύο στόχοι επιτυγχάνονται και στο βαθμό που και ο ίδιος ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός έδωσε με ξεκάθαρο τρόπο την συνένεσή του σε αυτήν την συμφωνία. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ελπίζω ότι και η Βρετανική Βουλή θα επικυρώσει την συμφωνία αυτή ώστε να μην ξαναβρεθούμε αντιμέτωποι με το φαινόμενο να έχουμε εγκρίνει μια συμφωνία σε επίπεδο ευρωπαϊκών οργάνων, αλλά αυτή να μην γίνεται αποδεκτή από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Δεύτερο θέμα, το οποίο συζητήθηκε για πρώτη φορά σήμερα, έτσι ώστε να σχηματίσουν όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων μια πρώτη αίσθηση του πώς κινούνται οι ομόλογοι τους, αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το MFF, τα χρηματοδοτικά, το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού για την περίοδο 2021-2027. Και εκεί η χώρα μας προσήλθε με μια πολύ ξεκάθαρη θέση, η οποία πιστεύω ότι απηχεί και τις θέσεις της πλειοψηφίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι αυτή? Ότι το συνολικό επίπεδο των διαθέσιμων πόρων, του προϋπολογισμού δηλαδή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κινηθεί κάτω από την πρόταση της Επιτροπής, δηλαδή το 1,114% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ένωσης, διότι οποιαδήποτε υποχώρηση από αυτόν τον πύχη θα σήμαινε κατά ανάγκη εκπτώσεις στην εξαιρετικά φιλόδοξη ατζέντα την οποία έχει θέσει και το Συμβούλιο αλλά και η Επιτροπή για την επόμενη πενταετία. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από τη συζήτηση για το MFF είχαμε και μια ενημέρωση από την κυρία Van der Leyen, είχαμε την ευκαιρία να της κάνουμε και ερωτήσεις, όπου αναδείχθηκε ακριβώς αυτή η φιλόδοξη έκταξη της νέας ατζέντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία καλείται να συγκεράσει παραδοσιακές πολιτικές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας, όπως οι πολιτικές συνοχής, η κοινή αγροτική πολιτική, με νέες πολιτικές που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, στον τεχνολογικό μετασχηματισμό, σε πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης, στην ασφάλεια των συνόρων, στη διαχείριση των προσφυγικών ροών. Για να μπορέσουμε να τα πετύχουμε όλα αυτά, χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. Άρα ο πύχης ο οποίος ετέθη, που συμπίπτει με το όριο το οποίο έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί τη θέση αφετηρίας της πατρίδος μας, αλλά είναι και η θέση της πλειοψηφίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά από πιο τεχνικά ζητήματα που αφορούν τις νέες πολιτικές για τις ερεσιμότητες, στις οποίες εμείς είμαστε θετικοί, να συνδέεται δηλαδή η χρηματοδότηση με κάποιο τρόπο με παραμέτρους που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου ή την συμμόρφωση με περιβαλλοντικές πολιτικές, ή να υπάρχει και κάποια συσχέτιση ενδεχομένως και με το ζήτημα του προσφυγικού. Δεν θα σας κουράσω με περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες. Θα πω μόνο ότι θα είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση αυτή. Υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ των χωρών που συνεισφέρουν στον ευρωπαϊκό προβληματισμό περισσότερα από αυτά που εισπράττουν. Θα πρέπει όμως εδώ να είναι ξεκάθαρο ότι αν η Ευρώπη θέλει να παίξει έναν ουσιαστικό οικονομικό αλλά και γεωπολιτικό ρόλο όπως την φανταζόμαστε, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται και από τους κατάλληλους πόρους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πέσουμε κάτω από το πλαίσιο το οποίο όρισε η Επιτροπή. Και βέβαια ταυτόχρονα ως προς τους εξειδικευμένους τομείς της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Και εκεί υπήρξε νομίζω ένας κοινός τόπος ανάμεσα στις περισσότερες χώρες, ότι αυτές είναι οι πολιτικές που ταυτίζονται στη συνείδηση του Ευρωπαίου πολίτη περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολιτικές δοκιμασμένες, είναι πολιτικές επιτυχημένες. Βεβαίως και πρέπει να γίνουν αλλαγές, μεταρρυθμίσεις, ενδεχομένως παρεμβάσεις και στον πυλώνα 1 και στον πυλώνα 2 της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε μια συνολική μείωση των πόρων που είναι διαθέσιμοι για αυτούς τους δύο κεντρικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού οικοδομήματος. Έρχομαι τώρα στο τρίτο ζήτημα, το οποίο είναι και το πέμπτο σημείο, το πέμπτο και έκτο σημείο των συμπερασμάτων. Τουρκία, Κύπρος, μετανάστευση, Συρία. Πιστεύω ότι στην ενότητα αυτή πετύχαμε απόλυτα να ενσωματώσουμε τις ελληνικές εθνικές θέσεις στα κείμενα των συμπερασμάτων. Προφανώς υπήρξε μια ομόφωνη καταδίκη
της τουρκικής επέμβασης στη Συρία και μια έκκληση για οριστική κατάπαυση του πυρός. Προφανώς λαμβάνουμε υπόψη μας την συμφωνία η οποία επιτεύχθη μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ, αλλά με αυστηρότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση τοποθετείται στο ανώτατο επίπεδο, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αυτή η επέμβαση είναι μια επέμβαση προβληματική σε πολλά επίπεδα. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα το σημείο 8 των συμπερασμάτων, το οποίο προστέθηκε μετά από επιτακτική δικιά μας παρέμβαση, το οποίο τονίζει, επαναλαμβάνει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίζει εκείνες τις χώρες, προφανώς αναφέρεται στην Ελλάδα, διότι είναι η χώρα εκείνη η οποία έχει τις μεγαλύτερες πιέσεις σε επίπεδο προσφυγικών μεταναστευτικών ροών, που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προκλήσεις ως αποτέλεσμα της κατάστασης που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπήρξε δηλαδή μια αναγνώριση του γεγονότος ότι η διαχείριση του ζητήματος αυτού δεν μπορεί να επαφίεται μόνο στην Ελλάδα. Μετεπιτάσεως επανέλαβα την ευρωπαϊκή διάσταση του προσφυγικού, εξηγώντας ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε εμείς, αλλάζοντας την πολιτική μας σε σχέση με αυτή της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά ζητώντας ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή υποστήριξη, αλληλεγγύη και βέβαια την εκπόνηση, όπως είχα την ευκαιρία να πω και στην δήλωση την οποία έκανα προσερχόμενο στο Συμβούλιο Κορυφής, ενός σχεδίου Β, ενός εναλλακτικού σχεδίου, στην περίπτωση που ξαναβρεθούμε αντιμέτωποι ως χώρα με ροές οι οποίες δεν είναι διαχειρίσιμες. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό ότι υπάρχει ξεχωριστό λίμα, ειδική αναφορά στα ζητήματα που αφορούν στην Κύπρο και ομόφωνη καταδίκη, πολύ, πολύ συγκεκριμένη, της παράνομης δραστηριότητας της Τουρκίας εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας και βέβαια μια επικύρωση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, όπου προσδιορίστηκε με μεγαλύτερη σαφήνεια το πλαίσιο των κυρώσεων που αφορούν και φυσικά πρόσωπα αλλά και εταιρείες που εμπλέκονται στις παράνομες εξορίξεις εντός των χωρικών υδάτων εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.